Αμέσως τώρα θα πάμε Ηράκλειο να πάρουμε μια γεύση, μια μυρωδιά. Εκεί θα συναντήσουμε βέβαια και θα συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο του Συνδέσμου Επιστημισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, η κυρία Αντωνακάκη. Κυρία Αντωνακάκη, θα συνδυάσουμε και τα δύο. Θα πάρουμε κλίμα από τη μία. Έχετε και φόντα από πίσω το όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εκεί πρέπει να είστε στη λότζια μπροστά. Απ' την άλλη, θα μας πείτε λίγο και το κλίμα στον κλάδο σας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι εορταστικό το κλίμα εκεί στο κέντρο του Ηρακλείου παρά τις δυσκολίες. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις δυσκολίες. Κοιτάξτε, αν κρίνουμε από το στολισμό που έχει κάνει ο Δήμος μας εδώ στο κέντρο, εννοείται ότι είναι μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Μόνο που τα πρόσωπα των ανθρώπων δυστυχώς είναι πάρα πολύ. Έτσι πάρα πολύ απαισιόδοξα θα έλεγα, γιατί στεναχωριέται πάρα πολύ, μιας και τα περισσότερα μαγαζιά και στην εστίαση που είναι λαβωμένη μετά από την πανδημία, αλλά και τα μαγαζιά που λειτουργούν τα εμπορικά, καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν νιώθει το ίδιο όπως ένιωθε τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει κίνηση, περιορισμένη σε σχέση με πέρυσι εννοείται, βοηθάει λίγο στην ψυχολογία κυρία Αντωνακάκη και ο στολισμός και το ένιγμα που διαβάζουμε και στον τίτλο αυτή τη στιγμή, πότε θα ανοίξει η εστίαση. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, η οποία και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να την απαντήσουμε. Και δυστυχώς κάθε μέρα που περνάει αισθανόμαστε όλο και περισσότερο εξουθενωμένοι και ψυχολογικά και στεναχωρημένοι, μιας και τα προβλήματα που δυστυχώς έχουν συσσωρευτεί είναι πάρα πολύ μεγάλα και δυστυχώς δεν μπορούμε εύκολα να τα αντιμετωπίσουμε. Περιμένουμε πώς και πώς τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για να δούμε ποια είναι αυτά τα οποία θα είναι δραστικά και θα μας δώσουν ουσιαστικές λύσεις για να μπορέσουμε να είμαστε τις επόμενες μέρες βιώσιμοι και να επανέλθουμε όλοι στις θέσεις μας. Και βέβαια το take away, κύριε Αντωνακάκη, δεν έχει βοηθήσει, κακά τα ψέματα. Δεν έχει βοηθήσει, διότι το take away είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Βέβαια. Είναι κατ' επιλογή, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι μια ανάσα, θα το έλεγα μόνο, σε κάποιες περιπτώσεις όπου ο κόσμος έχει ανάγκη να πάρει κάτι για το σπίτι του, οπότε θα προτιμήσει αυτές τις επιχειρήσεις. Όμως δεν πάβει τα έξοδα να είναι τα ίδια και πολύ πιο πολλά. Από τη στιγμή που υπολειτουργούν και ο κόσμος δεν είναι ο ανάλογος που επισκέπτεται την επιχείρηση που κάνει take away ή delivery, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν βοηθάει. Στο κέντρο του Ηρακλείου δεν λειτουργεί καμία καφετέρια, καμία επιχείρηση εστίασης, μόνο αυτά τα περίφημα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που θέλω να πω μέσα από την εκπομπή σας και ναι, το λέμε και το διεκδικούμε και πανελλαδικά όλα τα σωματεία, αλλά και εδώ από την Κρήτη, όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση να ανοίξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι όλο και εις βάρος μας, γιατί τα έξοδα τρέχουν, γιατί τα χρήματα που μας έχουν δώσει μέχρι στιγμής δεν βοηθούν. Περιμέναμε μια πιο ουσιαστική βοήθεια από το Δήμο Ηρακλείου ό,τι αφορά το να απαλλαχτούμε ολικώς από τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων και όχι μερικώς, με το 50% αυτό, μιας και ήταν ένα αίτημα πάγιο από την πρώτη στιγμή, κάτι το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμα και περιμένουμε κάθε μέρα μήπως και αυτό μας δώσει έτσι μία ανάσα βοήθειας, είναι το ένα. Και δεύτερον, περιμένουμε την κυβέρνηση να δούμε τις επόμενες μέρες ποια είναι αυτά που τα μέτρα τα οποία θα αποφασιστούν, να μας τα πούν για να ξέρουμε και εμείς τι μέλη γενέστε και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεχίσουν το επιχειρήν. Μάλιστα. Κυρία Αντωνακάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς βλέπουμε και πλάνα αρχείου, βέβαια. Ορισμένοι κάθονταν εκεί σε τραπεζοκαθίσματα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Και μακάρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, κυρία Αντωνακάκη, να έχουμε ανοιχτές επιχειρήσεις. Το ευχόμαστε για όλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και από το κέντρο του Ηρακλείου.